Και μιλώντας για κοκτέιλ, επειδή είμαστε εκεί που κυριολεκτικά σκάει το κύμα, σε μια ιδηλιακή μαρίνα, σε μια ιδηλιακή τοποθεσία, βραβευμένη με γαλάζια σημαία, θα πω καλό μεσημέρι και θα ευχαριστήσω τον Αντώνη Τζανόπουλο. Είναι bartender, mixologist, είναι ο δικός μας άνθρωπος για να μας φτιάξει και να μας μάθει να φτιάχνουμε κοκτέιλ. Καλώς τον. Χαίρετε, Ιωάννα. Σήμερα θα σας παρουσιάσω δύο όμορφα ποτάκια. Ένα ιδιαίτερα κριτικό ποτό λόγω από το ρούμι που θα χρησιμοποιήσουμε μαζί με το απάκι. Έχουμε αρωματίσει επίσης ένα σιρόπι ζάχαρης με δενδρολίβανο για να το μπλέξουμε μέσα σε αυτό το ποτό. Mm-hmm. Και θα συμπληρώσουμε λίγο lime. Μετά θα συνεχίσουμε με ένα πιο δροσιστικό ποτάκι που η βάση του είναι το τζιν, το lime, το πεπόνι και το αγγούρι. Μου λες όλα δροσερά υλικά, μου λες φρουτώδεις γεύσεις όπως επίσης και άκρος κριτικές, παραδοσιακές και αυθεντικές γεύσεις και αρώματα. Κάτι που μπορούμε να βρούμε εύκολα σχετικά. Είναι υλικά τα οποία αγαπάς να δουλεύεις, είναι υλικά τα οποία τώρα μυρίζουν και μιλούν για καλοκαίρι. Οι συγκεκριμένες ιδέες θα μπουν στον χώρο τον οποίο θα εργαστώ στο μέλλον. Σήμερα θα δούμε ένα πειραματικό στάδιο από αυτά τα κοκτέιλ και χαρά μου να σας υποδεχτώ στο χώρο μου όταν θα είναι πια τελειοποιημένα. Θα είναι λόγος για να τα ξαναπούμε, αλλά είναι και λόγος γευσιγνωσίας τώρα αυτός σήμερα, ο λόγος συνάντησής μας. Εννοείται. Λοιπόν, Αντώνη μου, ξεκινάμε. Πάρα πολύ. Ποια θα μου πρότεινες? Θα έλεγα να ξεκινήσουμε το δυνατό ποτό πρώτα, με το απάκι. Απάκι. Πάρα πολύ όμορφα. Είναι μια παραλλαγή ντάκυρη, δεν έχει συγκεκριμένο όνομα ακόμα. Θα το βρούμε μέσα στις επόμενες μέρες. Μπορεί να το προτείνουμε κι εμείς. Σίγουρα. Αν έχετε όμορφες ιδέες, θα προσθέσουμε για δύο κοκτέιλ 80 ml από το blend που έχουμε φτιάξει με το ρούμι και το απάκι. Έχουμε χρησιμοποιήσει ένα ρούμι από Σαν Λουτσία με αρκετά spices και έχουμε πάρει την τεχνική για τον κόσμο του μπαρ, αν ενδιαφέρεται και το δει, του fat wash. Μου λες ξένες λέξεις, κατάλαβες ότι σε είδα λίγο με καχυποψία και απορία, αλλά όχι καχυποψία, με ασφάλεια και εμπιστοσύνη, όμως με απορία. Τέλεια. Το fat wash τι εστί, παίρνουμε στην ουσία το λίπος από το κρέας που θέλουμε και το προσαρμόζουμε μέσα στο ποτό μας. Δίνει ένα άρωμα και μας δίνει μια πιο meaty γεύση από το να το προσθέσουμε στο σέικερ, γιατί αυτό δεν γίνεται, η αλήθεια είναι. Μου λες όμως λιπαρά και θα έχουν θορυβηθεί οι φίλες που μας παρακολουθούν τώρα, γιατί λέμε να φύγουμε το κοκτέιλάκι μας, αλλά και να παχύνουμε. Εντάξει, τώρα απευθυνόμασταν πιο πολύ σε λίγο πιο αντρικό πληθυσμό. Okay. Και στις φίλες μας θα προτείνουμε μετά το τζιν, που είναι και ως γνωστόν και το πιο ελαφρύ ποτό από την άποψη των λιπαρών. Κανένας παραπονεμένος. Και μιλώντας για αυτές τις γεύσεις που μόνο παράπονο δεν νιώθουμε, αλλά απόλαυση, άκρα απόλαυση, είναι το κοκτέιλ συνυφασμένο και ταυτισμένο με το καλοκαίρι, ή είναι ένα ποτό παντός καιρού και κάθε εποχής? Το κοκτέιλ θα έλεγα ότι είναι ένα ποτό παντός καιρού. Μπορείς να απολαύσεις γεύσεις είτε χειμωνικές, είτε καλοκαιρινές, είτε ανοιξιάτικες, είτε και φθινοπορεινές ακόμα, όποτε θέλει ο καθένας. Και μπορεί να προσαρμόσει εύκολα τις γεύσεις που χρειάζεται. Αντώνη, πότε ξεκίνησες εσύ, πότε κατάλαβες ότι εγώ με αυτό είναι τέχνη, γεμίζομαι, αισθάνομαι ωραία, πειραματίζομαι και προχωρώ? Το 2014 η αλήθεια είναι, μου άρεσε περισσότερο όλη αυτή η τέχνη η οποία ασχολούμαι τώρα και αποφάσισα να εργαστώ λίγο πιο επαγγελματικά πάνω σε αυτό. Εδώ, στον Άγιο Νικόλαο ή εκτός? Έφυγα στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, στο νησί της Φολεγάνδρου. Είναι μαγική Φολέγανδρο. Είναι μαγική, η αλήθεια είναι, για νησί. Ανέλαβα ένα χώρο για τρεις σεζόν εκεί πέρα, ο οποίος μου έδωσε πάρα πολλά και από τον κόσμο τον οποίο είχα εκεί, αλλά και από τις εμπειρίες που μου προσέφεραν όλοι οι άνθρωποι που με αφήσαν να τους σερβίρω. Μιλάμε για κοινό το οποίο ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι απαιτητικό, ιδίως όχι μόνο από την Ελλάδα και από το εξωτερικό. Αυτό δημιουργεί μια πίεση. Γενικώς το κοινό που έχει λίγο πιο βαριά τσέπη, να το πούμε και έτσι, είναι πάντα πιο απαιτητικό από ανθρώπους σαν και εμένα, ας πούμε. Γιατί και εμένα. Εγώ γιατί θα είμαι καλυμμένη με αυτό. Λοιπόν, τα πρώτα δύο ποτά μας είναι έτοιμα. Παίζει ρόλο η εικόνα, το πώς θα φτιάξουμε και το πώς θα στήσουμε ή πώς θα αγαπήσουμε με την πρώτη ματιά κάτι που θα δούμε για να το επιλέξουμε? Η εικόνα παίζει πολύ βασικό ρόλο, αλλά η βάση του κοκτέιλ και πάλι είναι η γεύση του. Οπότε και στην εικόνα να μην τα πάμε τέλεια, πιστεύω στη γεύση πρέπει να είμαστε πάντα μέσα στο θέμα. Για πάμε και στη γυναικεία εκδοχή της πρότασης που μας θα μας δείξεις. Είναι πιο δροσιστική, απλά το προτείνω περισσότερο λόγω θερμιδών. Και εμείς θα το επιλέξουμε για τον ίδιο λόγο. Τέλεια. Λοιπόν, τώρα θα χρησιμοποιήσουμε τζιν. Α,
Αυτό είναι το δεύτερο. Δείξαμε τον ντάκυρι και τώρα πάμε... παραλλαγή του ντάκυρι, την πιο κριτική παραλλαγή του ντάκυρι. Θα προσθέσουμε 100 ml από το τζιν μας. Θα βάλουμε 40 ml από το σιρόπι πεπόνι που έχουμε φτιάξει. Το πεπόνι είναι ένα άκρος δροσιστικό φρούτο για το καλοκαίρι. Μπορούμε να το βρούμε πανεύκολα. Και επίσης πάρα πολύ εύκολο στο να παρασκευάσουμε σε οποιαδήποτε μορφή σιροπιού. Θα προσθέσουμε το λάι μας για να μην είμαστε ιδιαίτερα... Να, με συγχωρείς, για να ετοιμάσουμε το σιρόπι, είναι αυτό απευθύνεται αποκλειστικά στους επαγγελματίες ή μήπως μπορώ κι εγώ σε στο σπίτι μου. Σε άνθρωπο έχει όρεξη και μπορεί να γκουγκλάρει εύκολα αυτό που τον ενδιαφέρει. Είναι εύκολο αυτό, να, αυτό που μας λες τώρα, να έχουμε μια ιδέα, να έχουμε τα υλικά, να έχουμε την πόλικη διάθεση και την αναζήτηση στο διαδίκτυο να πειραματιστούμε. Η αναζήτηση στο διαδίκτυο παίζει πάρα πολύ βασικό ρόλο στις μέρες μας, γιατί ευτυχώς μπορούμε να βρούμε τα πάντα. Και σε περίπτωση που δεν τα βρούμε τόσο εύκολα αυτά που θέλουμε και δεν τα πετύχουμε την πρώτη, καλό θα είναι να μην απογοητευτούμε και να το ξαναπροσπαθήσουμε αν θέλουμε ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Είναι αυτό κάτι το οποίο είναι σημάδι θα έλεγα, αλλά μία προσπάθεια και ένα δείγμα του πώς γενικά πρέπει να κοιτάζουμε τη ζωή. Γιατί η ζωή μας μπορεί να είναι κοκτέιλ, κοκτέιλ συνδυασμών, κοκτέιλ ανθρώπων που θα περάσουν, θα δοκιμάσουμε και θα επιλέξουμε τι μας ταιριάζει ή θα προσαρμοστούμε στις γεύσεις αυτές. Σίγουρα. Ανακοινείς, αναμειγνύεις, ενσωματώνεις. Πόσο σημαντικό είναι από τη δική σας σκοπιά τώρα, το ερώτημα αυτό είναι από σένα, το μάτι σου ως επαγγελματία, να ό,τι κι αν έχεις, να καταλάβεις απέναντί σου αυτόν ή αυτήν που θα σε επιλέξει, τι χρειάζεται, σκιά γραφής και προσωπικότητες. Το βασικότερο στο να επιλέξει ο άνθρωπος που θα σερβίρεις, ο καλεσμένος σου ένα ποτό, είναι το να τον ρωτήσεις ποιες είναι οι γεύσεις οι οποίες αρέσουν σε αυτόν κατά βάση. Από εκεί και έπειτα μπορεί να προσαρμοστεί ο εκάστοτε bartender πάνω σε αυτές τις γεύσεις, είτε από τα proposals που ήδη έχει στο κατάλογό του, αλλά είτε στο να αυτοσχεδιάσει και να φτιάξει κάτι το οποίο θα αρέσει στον πελάτη του και να είναι επίσης μοναδικό. Σου είχε συμβεί πολύ δύσκολος άνθρωπος απέναντί σου να είναι και να πεις τώρα «Ωχ, τι κάνω εδώ» ή είναι σαν στοίχημα? Κάθε άνθρωπος που έρχεται στον μπαρ είναι ένα στοίχημα, διότι το bartending σαν εργασία δεν είναι μόνο το ποτήρι που θα προσφέρεις, αλλά και η άβρα που θα μεταδώσεις στον άνθρωπο που κάθεται στο χώρο σου. Ξέρεις ότι σας παρακολουθούμε τις κινήσεις σας, ακόμα και αν δεν καταλαβαίνω τι υλικά ενσωματώνεις. Μας αρέσει να απολαμβάνουμε τις κινήσεις σας, τη δεξιοτεχνία σας, αλλά και αυτό το στυλ το οποίο έχετε. Αυτό είναι κάτι που χτίζεται, είναι στην προσωπικότητα του επαγγελματία. Είναι αρκετή προπόνηση στο σπίτι, στο χώρο που εργάζεσαι και πολύ σκούπισμα στην αυλή σου. Αυτά θα λέγω, τα backstage της προετοιμασίας και της απόλυτα ειλικρινούς κατάστασης. Τι βάζεις τώρα, την πινελιά σου? Τώρα θα βάλουμε απλά δύο φλίδες αγκουριού για να δώσουμε έτσι μια πιο αρωματική ένταση στο ποτό μας. Και είναι έτοιμο, επίσης. Λοιπόν, θα πούμε στην υγειά μας, θα δοκιμάσω μετά, θα πάρω εγώ ένα καλαμάκι. Τέλεια. Και θα απολαύσω, νομίζω ότι... Βιοδιασπόμενο κατά προτίμηση. Βιοδιασπόμενο. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και στο δικό σας αντικείμενο, η επιλογή των υλικών, ακόμα και της όλης διαδικασίας, να προάγει και ένα ακόμα μήνυμα του σεβασμού προς το περιβάλλον και τα υλικά. Γενικώς ο κόσμος του μπαρ έχει ενταχθεί σε ένα κόνσεπτ το οποίο προσπαθεί να αποβάλει τα πολλά πλαστικά και γενικώς οτιδήποτε είναι κοστοβόρο προς το περιβάλλον. Γι' αυτό και πολλά μαγαζιά προτιμούν τα βιοδιασπόμενα υλικά σε οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Αν είναι ένα ξυλάκι για τον γκάρνις ή αν είναι ένα καλαμάκι, οτιδήποτε. Κοκτέιλ, οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας. Ναι, υπάρχουν και πρωινά κοκτέιλ, η αλήθεια είναι. Ένας μεγάλος Ιταλός μπαρτέντερ έχει βγάλει και το breakfast martini. Η βάση του είναι με βότκα και μαρμελάδα. Εάν κάποιος πάει σε κάποιο μπαρ που έχουν τη γνώση να το φτιάξουν, του προτείνουν να το πιει, είναι πανέμορφο. Λοιπόν, εγώ προτείνω να δοκιμάσετε σίγουρα αυτά τα οποία έχουμε δείξει εμείς σε εσάς. Βλέπουμε και το Instagram του Αντώνη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα πάρα πολύ. Και εύχομαι και καλό καλοκαίρι και μόνο ωραίες προτάσεις, δοκιμές και εμπειρίες. Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους πάντες που βοηθήσαν γι' αυτό και εσένα συγκεκριμένα που έδειξες τη δουλειά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά μην τα πάρεις, θα ξανάρθω. Τέλεια.